Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα μαύρα τα ανόγια μετά το διπλό φωνικό που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να είναι νεκροί. Μία διένεξη για κτηματικές διαφορές στο Περαχώρι οδήγησε την κατάσταση εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα αρχικά να πέφτει νεκρός ο 62χρονος γνωστός μαντιναδολόγος Λευτέρης Καλομήρης και λίγο αργότερα ο 30χρονος επίσης ανογενός Γιώργος Ξυλούρης, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας ακόμη νεαρός άνδρας. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι παραδόθηκε στην αστυνομική διεύθυνση του Ρεθύμνου ο γιος του 62χρονου που πυροβόλησε τον 30χρονο όταν είδε τον πατέρα του να πέφτει νεκρός από τα πυρά του. Πάμε στη Στέλλα Μαθιουδάκη, τη συνάδελφο που από χθες το βράδυ βρέθηκε στο σημείο, βρέθηκε στα ανόγια για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, πέρασε το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου ο 29χρονος γιος του, Λευτέρη Καλομήρη, ο οποίος φέρεται ότι σκότωσε εμψυχρό τον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη χθες στη διάρκεια της συμπλοκής στα Νόγια. Ο φερόμενος ως δράστης, λοιπόν, μαζί με τους δικηγόρους του, Διονύση Βέρα και Αλεξάνδρα Σπανάκη, όπως είπαμε, παρέδωσε τον εαυτό του, έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, παραδίδοντας μάλιστα το όπλο της φωνικής συμπλοκής. Ενώ οι ίδιες πληροφορίες, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, της Crete TV αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας, το μόνο που μονολογεί επί της ουσίας όλες αυτές τις ώρες που βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Ρεθύμνου, είναι μια φράση. «Γιατί αυτό το κακό να τύχει σε μένα και στο σπίτι μου», λέει και ξαναλέει, σοκαρισμένος, λένε οι πληροφορίες μας, μην μπορώντας ακόμα να συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, πώς δηλαδή από μια φασαρία, από ένα καυγά, τα πράγματα οδηγήθηκαν σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι ο νεαρός άνδρας, ο γιος του Λευτέρη Καλομήρη, 29χρονος ανογενός λοιπόν, αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει και θα πάρει προθεσμία, όπως όλα δείχνουν, για να απολογηθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου το πρωί της ερχόμενης Τρίτης. Και ερχόμαστε τώρα, Στέλλα, να δούμε στο τι ακριβώς, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την διπλή τραγωδία, σε αυτό το διπλό φωνικό που από χθες έχει παγώσει κυριολεκτικά την ορεινή κομμόπολη του Μιλοποτάμου, τα Ανόγια. Οι δύο νεαροί άνδρες, ο 30χρονος, λένε οι πληροφορίες, οι επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Crete TV, ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης λοιπόν και ο γιος του Λευτέρη Καλομήρη, ο 29χρονος άνδρας, συναντιούνται στο Περαχώρι. Τα σπίτια τους, λένε, είναι σε απόσταση αναπνοής επί της ουσίας. Γείτονες, συγχωριανοί, κουμπάροι και συντέκνοι, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, καθώς οι δύο οικογένειες έχουν αυτούς τους δεσμούς και φιλίας και συγγένειες μεταξύ τους. Καυγαδίζουν για ένα κομμάτι γης, ένα κομμάτι γης στα ορεινά των Ανογείων, όπου φέρεται πως διεκδικούν και οι δύο οικογένειες από παλιά. Πάνω στον καυγά ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, μάρτυρας και ο πατέρας του 29χρονου, ο γνωστός μαντιναδολόγος ο Λευτέρης ο Καλομήρης, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή η κατάσταση να ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο, ο καυγάς όλο ένα περισσότερο και να φουντώνει και στο τέλος να μιλούν τα όπλα. Θα πρέπει να σας πω ότι όταν ο 62χρονος Λευτέρης Καλομήρης συνειδητοποιεί ότι ο γείτονάς του, ο 30χρονος λοιπόν Γιώργος Ξυλούρης, είναι οπλισμένος και σηκώνει όπλο σημαδεύοντας το γιο του, μπαίνει στη μέση, κάνει το σώμα του, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά ασπίδα για να γλιτώσει το παιδί του από τα πυρά, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρό στο έδαφος εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια, τα έκπληκτα μάτια όλων όσων είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να ξεχωρίσουν τους δύο άντρες από αυτή τη φασαρία. Ο γιος του Λευτέρη Καλομήρη, βλέποντας το τι έχει ακριβώς συμβεί, θολώνει το μυαλό του ακόμα περισσότερο, λένε οι πληροφορίες μας, χωρίς δεύτερη σκέψη, σηκώνει το όπλο και εκτελεί εμψυχρό τον άνθρωπο που λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έκοψε το νήμα της ζωής του πατέρα του. Στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή, όλο το βράδυ αναζητεί το, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και όπως ανέφερα και στην αρχή, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, περνά το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου προκειμένου να παραδοθεί, όπως και
έγινε. Και βεβαίως, Στέλλα, τα όσα ακολουθούν παραπέμπουν σε ό,τι αφορά έτσι, το σκηνικό που εκτυλίσσεται στα Ανόγια σε σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ανίποτος πόνος, ανίποτος θρήνος και δεκάδες γιατί. Και θέλω σε αυτό το σημείο να βάλεις μία άνω τελεία για να μας δώσεις στη συνέχεια το ρεπορτάζ και να πάμε να δούμε και να ακούσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα όπως τα κατέγραψε αργά χθες το βράδυ με τα μεσονύχτια πλέον η κάμερα της Κρήτη TV. Σε έχω απόψε, κρίνε μου, βαξέ μου, στο φέρετρο να Γιώργη, κατηφέ μου. Και άδικα τον αδίκοντα φεγγάρι μου, χωρίς να υπάρχει λόγος, παλικάρι μου. Γιώργη, μεγάλη μπόρα, τα παιδί μου, στο σπίτι το δικό μας, για σεμί μου. Γιώργη μου, Γιώργη, Γιώργη μου, βαξέ μου, παιδί μου, Γιώργη, κατηφέ μου. Αφήσε μου, αφήσε μου, Γιώργη μου, με να έφυγε. Τα λέει όλο αυτό το σπαρακτικό μυρολόι, Στέλλα. Είναι με μια μελανή σελίδα όχι μόνο για τα Νόγια, για ολόκληρη την Κρήτη, mm-hmm. για μια ακόμη φορά. Θεατές στο ίδιο έργο, για μια ακόμη φορά δύο άνθρωποι που χάνουν άδικα τη ζωή τους. Ακριβώς, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, όχι μόνο στα Νόγια αλλά και σε άλλα σημεία της Κρήτης. Ακούσαμε λοιπόν το σπαραχτικό μυρολόι της μάνας, που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη λίγη ώρα νωρίτερα, να χάνει το παιδί της. Και εδώ να σημειώσω, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, την τραγική ηρωνία. Σήμερα το πρωί είχε προγραμματιστεί η βάφτιση του ενός εκ των δύο παιδιών του 30χρονου Γιώργου Ξυλούρη, η οποία τελικά έγινε, δεν αναβλήθηκε όπως ορίζει το έθιμο στα Νόγια. Έγινε βέβαια, και αντιλαμβάνεστε όλοι σε τι κλίμα, σε τι βαρύ κλίμα έγινε η βάφτιση, καθώς ο 30χρονος άνδρας ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Νομίζω, Στέλλα, πως επισπεύθηκε η βάφτιση του ανήλικου παιδιού του άτυχου 30χρονου, επειδή ακριβώς έτσι ακριβώς ορίζει η παράδοσή μας. Είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, όπως πατέρας πέντε παιδιών, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Λευτέρης Καλομήρης. Mm-hmm. Ακριβώς, να πούμε ότι η κηδεία, γιατί της βάφτισης θα ακολουθήσει η κηδεία δυστυχώς. Η κηδεία λοιπόν του 30χρονου άνδρα, του Γιώργου Ξυλούρη, θα γίνει σήμερα στα Ανόγια, ενώ η κηδεία του Λευτέρη Καλομήρη θα γίνει αύριο το μεσημέρι επίσης στα Ανόγια. Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, τα Ανόγια κυριολεκτικά ζώστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να επικρατήσει ηρεμία, να διασφαλιστεί η τάξη επί της ουσίας. Έσπευσαν λοιπόν δυνάμεις και από το Ρέθυμνο και από το Ηράκλειο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αντίπεινα μεταξύ των δύο οικογενειών. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή επίσης, στο σημείο έσπευσε και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Αντώνης Ρουτζάκης, μαζί με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνου, τον Αδάμ Παραδεισανό, όπου τις μεταμεσονύχτιες πλέον ώρες είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ανογείων, τον Σοκράτο Κεφαλογιάννη, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καθώς στόχος και της αστυνομίας αλλά και της Δημοτικής Αρχής, όπως μας εξήγησαν μιλώντας νωρίτερα και με τον κύριο Ρουτζάκη αλλά και με τον κύριο Κεφαλογιάννη, είναι να διασφαλιστεί η ηρεμία, να επικρατήσει η λογική στα Νόγια, να μην υπάρξουν παρατράγουδα όπως αυτά που φοβόμαστε ότι ενδεχομένως μπορούν να συμβούν. Να επικρατήσει λοιπόν η λογική, η ψυχραιμία, η ηρεμία αυτή την ώρα, καθώς το λόγο έχουν οι αστυνομικές αρχές και η δικαιοσύνη, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να πω ότι οι δυνάμεις αστυνομίας παραμένουν και σήμερα και θα παραμείνουν και τις επόμενες ημέρες στα Ανόγια, γι' αυτό το λόγο. Ωστόσο, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι πραγματικά επικρατεί μια νεκρική σιγή. Το μόνο που ακούγονται είναι οι κραυγές των συγγενών και από τις δύο οικογένειες και τίποτα άλλο. Οι Ανογιανοί, μουδιασμένοι, παρακολουθούν. Το Ανογιανό μυρολόι, μουδιασμένοι παρακολουθούν αυτό που συνέβη, καθώς τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο μεταξύ αυτών των δύο οικογενειών, λένε οι πληροφορίες μας. Δύο οικογένειες που χρόνια τώρα πορεύονταν μαζί και ως γείτονες και ως συγγενείς, κουμπάρι, συντέκνη, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, μονιασμένοι και αγαπημένοι. Κανείς λοιπόν δεν περίμενε ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Γι' αυτό πραγματικά είναι όλοι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να συμπαρασταθούν είτε στη μία οικογένεια είτε στην άλλη, που απώλειες μετρά και η μία και η άλλη. Έχει ενδιαφέρον βέβαια τις επόμενες ώρες να δούμε ακριβώς τι θα δείξουν και οι νεκροψίες, να δούμε και πού καταλήγουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση οι έρευνες των αρχών και των δικαστικών και των αστυνομικών.